κάποια ιστορία. Γιάννους είναι σημαντική. Γιάννους είναι μικρή, χωρίς ιδιαίτερες εκφάνσεις, τις πιο πολλές φορές ασήμαντη και αδιάφορη. Συνήθως όμως πίσω από ένα τραγούδι κρύβεται μια ιστορία που μπορεί να είναι συγκλονιστική. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ιστορία για το τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος και το μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιάννης Οφωνιάς. Ο Γιάννης έπαιζε βιολί σε πανηγύρια, ώσπου ανακάλυψε ότι ο πολιτός του βιολιστής διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του. Θολωμένος, γυρίζει στο σπίτι και μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους σκοτώνει τη γυναίκα του. Η μικρή του κόρη, το Φροσί, το οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη μάνα, δεν ήταν παρούσα στο φωνικό. Εργαζόταν στην Αθήνα. Ο Γιάννης δικάζεται και αθωώνεται λόγω βρασμού ψυχής. Μετά την αθώωσή του, τον υποδέχτηκαν στη σάλα του πατρικού τα παιδιά του και οι συγγενείς. Ήρθε και το μικρό Φροσί από την Αθήνα και έφυγε αμέσως μετά για την Αθήνα όπου εργαζόταν. Η σάλα του σπιτιού είναι ο ανοιχτός χώρος κάθε οικογένειας. Εκεί η κοινότητα μοιράζεται τους καημούς, τις χαρές και τις λύπες της. Μέσα στο δωμάτιο αιωρούνται ερωτηματικά, μυστικά, ενοχές. Μονάχα το Φροσί, με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά, τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Το Φροσί δεν άντεξε το γάμο της μάνας της και στα 18 της έδωσε τέλος στη ζωή της. Και ο Γιάννης Οφωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Κατευθείαν θα παίξει μουσική. Θα παίξει η εισαγωγή. Πάμε. Μαθητρίας μου. Να είμαι μαθητρίας. Τα δύο της. Στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη. Δεν ακούγεται. Ναι. Δεν κάνει, Γιάννη. Γιατί. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα δεν σκέφτομαι. Η σκέψη είναι βαρύ φορτία. Σαν μολύ. Δεν πρέπει να σε βαραίνουν, να σε ελαφριά σε περιστέρι. Όσο ανυπομονούσα για αυτή τη συνάντηση. Μη στρέφεσαι απέναντι στον πατέρα. Μια κακιά στιγμή ήτανε. Πλησίασε. Πλησίασε.
βλέπεις πουθενά τη μάνα. Μονάχα από μινάρια της μνήμης. Ο ένας ξεγέλαγε τον άλλο και στο τέλος το αίμα κατάφερε περισσότερα. Το αίμα. Μα πρέπει κανείς να ακολουθεί τον δρόμο του αίματος. Το αίμα που τα βλέπετε φως, η γη το καταπίνει. Μαχαίρια, καταραμένα να είναι όλα. Και κάθε τι που μπορεί να κόψει το κορμί μιας γυναίκας. Δεν φτάνουν όσα είπες. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μπορεί κανείς να μου ξαναφέρει πίσω τη μάνα. Άλλαξε κουβέντα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε. Στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να είμαστε πιστές και ενωμένες σε αυτό το ταξίδι. Όλα είναι μπερδεμένα και επιθετικά σαν τη φλόγα. Όλα είναι αποφάσιστα και διαλυμένα. Σκληρός αέρας καταφθάνει με το λεπίδι του διπλό. Πλησίασε. Μη στέκεσαι ξένος. Όταν είπα πως θα έρθω, το είπα γιατί το ήθελα. Είσαι πατέρα μου. Εσύ, Φρουσή. Εσύ, πώς είσαι. Κοίταξέ με. Τι όμορφο βλέμμα. Ένας πατέρας, μερικά παιδιά και ένα τείχος. Για όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεσαι τίποτα άλλο? Όχι. Να ζήσουν όλοι. Αυτό μόνο. Να ζήσουν. Να φωτίσεις το γυλαίκο και να ανοίξεις τα κουμπιά του. Τα μαχαίρια ξέρουν καλά τι θα κάνουν. Ήταν ωραίο, ήταν καταπληκτικό. Προχτές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέτρα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέτρα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Yeah, no.